centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τελιγιώρηδο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατούλη. Τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακρότες. Είναι ένα θέμα για το οποίο τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν, θα λέγαμε, και από τους δυο σας αντικρώμενες απόψεις. Με λίγα λόγια, ο κύριος Τζικαλάκης πιστεύει ότι ο νέος νόμος και με αυτά που θα φέρει θα ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εσείς πιστεύετε το ακριβώς αντίθετο. Δεν συμπίπτουν πουθενά οι απόψεις σας. Μα πώς είναι δυνατόν να το ενισχύσει από τη στιγμή που με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο, από τις 3.000 φοιτητές θα μπουν οι 1.000. Θέλω λίγο. Εδώ υπάρχουν αντικειμενικά θέματα, δεν είναι η ενίσχυση. Δεν γίνεται στα λόγια. Στην πράξη τα 11 από τα 22 τμήματα κινδυνεύουν με κλείσιμο. Και με στοιχεία που δόθηκαν χθες από μια ειδική επιτροπή, ναι, που εξέτασε όλα τα δεδομένα, σε 13 από τα 22 τμήματα θα έχουμε πολύ μεγάλο μείωση αριθμό. Από την άλλη, κύριε Τζικαλάγια, σε αντιπαραθέτει το γεγονός ότι θα έρθει αριθμός φοιτητών στα περιφερειακά ιδρύματα με τον περιορισμό των θέσεων στα κεντρικά, βάζοντας και θέμα εντοπιότητας μέσα στις πρώτες 5 επιλογές. Κοιτάξτε, αυτό μας το είπε και ο κύριος Συρίγος στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε. Πριν το πείτε, θέλετε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα με τον κύριο Τζικαλάγια. Τον έχετε ακούσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων? Δεν άκουσα, όχι. Ωραία. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει στην Επιτροπή αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Βεβαίως, όταν θα πάει το θέμα και στην Ονομέλεια, φαντάζομαι ότι θα πάρετε τον λόγο κι εσείς εκεί. Ας ακούσουμε όμως τι είπε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το κέριο αυτό ζήτημα ο κ. Τζικαλάγιας. Είμαι ικανοποιημένος από τη δέσμευση και του Πρωθυπουργού αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ότι η κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά πανεπιστήμια. Και τα ακριτικά πανεπιστήμια είναι της Δυτικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτιο της Θράκης και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Μέχρι τώρα το δείχνει η κυβέρνηση. Πρώτον, η νομοθέτηση των 2.750 μορίων που δεν μπορεί να είναι λιγότερη η διαφορά του επιτυχόντος σε ένα περιφερειακό από ένα κεντρικό για να πάρει μεταγραφή ήταν ένα σημαντικό φρένο στις μεταγραφές. Η διαβεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα ενισχυθούν οι φοιτητικές εστίες στην περιφέρεια έτσι ώστε να ελοτωθεί το κόστος διαβίωσης των φοιτητών στην περιφέρεια. Η διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, να το πω εντός εισαγωγικών, μπόνους εντοπιότητας για τις 5 πρώτες επιλογές. Αυτό αντιλαμβάνομαι μάλλον θα γίνει από του χρόνου, έτσι ώστε ένας που επιλέγει το πανεπιστήμιο της περιοχής του μέσα στις πρώτες 5 επιλογές του να μην χάνει τη θέση του από ένα που έγραψε καλύτερα από αυτόν από άλλη περιοχή της χώρας, αλλά δεν ήταν μέσα στις 5 πρώτες επιλογές. Θέλουμε να είναι όλα ίσα και δίκαια, γι' αυτό και αυτό μια παράληψη που δεν το είπα ακόμη και για τους αθλητές με ολυμπιακές ή παγκόσμιες διακρίσεις. Ισχύουν η κατεξαίρεση εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πετυχαίνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι για να μπορέσουμε να έχουμε φοιτητές στα περιφερειακά, στα κρατικά πανεπιστήμια, μία είναι η πολιτική απόφαση που, κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργή, πρέπει να γίνει από το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Η δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια γίγαντας του λεκανοπεδίου, γιατί ξέρουμε ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής δεν έχει μόνο ένα πανεπιστήμιο, έχει το Καποδιστριακό, το Μετσόβιο, το τεράστιο πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής που προέκυψε από την ανωτατοποίηση των μεγάλων ΤΕΗ Αθηνών και Πειραιώς. Και το ίδιο ισχύει και για τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν θέλουμε οπωσδήποτε εμφανώς από τη φετινή χρονιά, από τη μια μεριά να ανέλθει ο αριθμός των εισακτέων, των θέσεων εισακτέων στα περιφερειακά πανεπιστήμια, στα 3 ακριβικά, και από την άλλη να υπάρχει ένας δραστικός περιορισμός του αριθμού των εισακτέων στις δύο μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας. Αυτά λοιπόν.
είπε η κυρία Τέλη Γιώριδο και ο κ. Τζικαλάκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είπα και την κεντρική ιδέα πριν το. Κοιτάξτε, τι τεκμηρίωση και τι επιχειρήματα είναι αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία προοπτική. Καταρχάς να σας πω ότι το σημείο που λέει να μειωθούν οι φοιτητές και από τα κεντρικά πανεπιστήμια ώστε να έχουμε δυνατότητα για τα περιφερειακά, δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο στο νομοσχέδιο. Ούτε τέτοια διάταξη, ούτε τέτοια πρόβλημα. Αυτό φαίνεται να το ζητάει ο κύριος Τζικαλάκης. Ζητάει ο κύριος Τζικαλάκης. Που... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι λέει το νομοσχέδιο. Γιατί πέρα από τα λόγια, είναι και τα συγκεκριμένα θέματα που βάζει το νομοσχέδιο αυτό. Με αυτό το νομοσχέδιο μπαίνει ειδική βάση εισαγωγής, η οποία σημαίνει ότι 20 με 25.000 νέοι υποψήφοι για φοιτητές θα μείνουν εκτός των πανεπιστημίων. Αυτό πλήττει κυρίως τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό. Από τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και αυτά που δίνει το νομοσχέδιο, είναι ξεκάθαρο ότι στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα με την βάση εισαγωγής, στην Κοζάνη από 1737 άτομα μπαίνουν 423. Χάνει πολύ μεγάλο κόσμο. Μα βέβαια. Πολύ κόσμο η Κοζάνη. Μα βέβαια. Το 1/4 δεν εισάγεται. Στα Γρεβενά από 460, 18. Στην Καστοριά από 500, 415. Εδώ φαίνεται να υπάρχουν μικρές απώλειες κυρίως στο μαθηματικό. Το οποίο όμως, τι σημαίνει, ότι όταν θα μείνουν σε λειτουργία 10 τμήματα, θα υπάρχει συγκέντρωσή τους. Κινδυνεύει να φύγουν. Από τα τμήματα που χάνουν εισακταίους είναι 3. Στην Καστοριά, σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα. Στην Φλόρινα, από 428-418. Και τι μας είπε και ο υφυπουργός στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε. Ότι με το θέμα που βάζουν με τα μηχανογραφικά, με τις 5 επιλογές στο πρώτο μηχανογραφικό, θα έχουν, λέει, τη δυνατότητα τα παιδιά της περιοχής να δηλώνουν τα πανεπιστημιακά τμήματα της περιοχής. Η περίφημη εντοπιότητα και θα έχουν προβάδισμα. Ποια εντοπιότητα, δεν υπάρχει εντοπιότητα. Έτσι αναφέρθηκε τουλάχιστον. Ακούστε, όχι, δεν είναι θέμα εντοπιότητας. Είναι θέμα του τι πιστεύουν ότι θα γίνει. Επειδή τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα 5 επιλογών, λένε τα παιδιά της περιοχής θα δηλώνουν τα τοπικά πανεπιστήμια και επειδή θα είναι μόνο 5 οι επιλογές, παιδιά από μακρισμένων περιοχών δεν θα τα δηλώνουν. Αλλά τάλλο, δεν υπάρχει κάπου αυτό. Και γι' αυτό θα μπαίνουν τα παιδιά της περιοχής στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει θέμα εντοπιότητας. Δηλώνει κάποιος στο πανεπιστήμιο της περιοχής του και προηγείται κάποιου άλλου. Απλά υπάρχει η επιθυμία ότι επειδή είναι 5 οι επιλογές, θα τις δηλώνουν τα παιδιά τοπικά και τα παιδιά που είναι από άλλες περιοχές δεν θα τα έχουν στις 5 και άρα θα μένουν εκτός μαθητές με μεγαλύτερη βαθμολογία και θα μπαίνουν τα παιδιά στα τοπικά πανεπιστήμια με μικρότερη, αλλά αντάλλων. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός, αυτό είναι λοταρία. Εγώ ευθέως τον υφυπουργό. Να πούμε για τη συγκεκριμένη συνάντηση, γιατί είχε κανονίσει ο κ. Κωνσταντίνης να έχει μια, είχε υποσχεθεί μάλλον να έχετε μια συνάντηση οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας με την κυρία Κεραμέως. Τελευταία αυτό δεν έγινε, έτσι. Εμείς ζητήσαμε όλοι οι βουλευτές να έχουμε μια σύσκεψη με την υπουργό πριν την κατάσταση του νομοσχεδίου. Ναι. Μαζί με τον πριν ήταν ανέλαβε το ραντεβού ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι το ζήτησε. Αλλά έγινε όμως. Η κυρία Κεραμέως δεν δέχτηκε. Μετά από την αντίδραση που είχαμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε τον κύριο Συρίγο με τη τηλεδιάσκεψη. Ενώ είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο, κάνανε μια τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα με τον κύριο Συρίγο, η οποία ήταν μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου και στην οποία δεν υπήρξαν δεσμεύσεις από το Υπουργείο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι υποθετικό τώρα, κύριε Τελγιορίδου. Ίσως να είναι και εκλογική χρονιά η φετινή. Αν επανεκλεγεί ΣΥΡΙΖΑ,
Τι δεσμεύεστε για αυτό το θέμα για τον ομοσπονδιακό? Εμείς αυτό που έχουμε πει ξεκάθαρα ως ΣΥΡΙΖΑ και με τα πιο επίσημα χείλη είναι ότι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταργηθεί εάν είμαστε κυβέρνηση, θα είναι αυτό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι απαξιωτικό για την εκπαιδευτική κοινότητα, για τους μαθητές, για τον ρόλο της ανάπτυξης των πανεπιστημίων στην τοπική κοινωνία, και αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που δεν μπορούμε να το δεχτούμε και θα είναι από τα πρώτα, επαναλαμβάνω, αν όχι το πρώτο που θα καταργηθεί. Για την δική μας περιοχή... Και στη θέση του θα μπει τι? Ορίστε? Και στη θέση του θα έχουμε τι? Κοίταξε, ξεκινάμε με βάση αυτό που έχουμε ήδη. Επανέρχεται δηλαδή ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καστοριάς. Μα βέβαια, που αφήσατε εμείς είχαμε εκεί... σχεδιάσει τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα και τα δύο διετή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το που εκλέχθηκε κατήργησε τα διετή, κατήργησε το τμήμα φροντίδας και αγωγής της προσχολικής ηλικίας και σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο όχι απλά απαξιώνει, δρομολογεί την διάλυση του πανεπιστημίου. Είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν έχει υποθεί από εμάς ως αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μάλιστα. Και τώρα δηλαδή ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Συρίγος πώς θα ενισχύσει το πανεπιστημίο μας? Τι σας είπε? Κάνοντας εστίες. Κάνοντας εστίες. Το είπε και ο κύριος Τζικαλάγιας. Το είπε και ο κύριος Τζικαλάγιας. Ποιος θα μένει στις εστίες όταν δεν θα υπάρχουν παιδιά? Όταν από τη μια λένε θα υπάρχει εντοπιότητα, αλλά σε αυτούς που θα είναι εντοπιότητα, που σας εξηγώ ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο νομοσχέδιο. Απλά υπάρχει υπόθεση επειδή μειώνουν τον αριθμό των επιλογών. Και από την άλλη θα κάνουν εστίες, ενώ τα δύο τρίτα για των φοιτητών θα περάσουν. Για να διευκολυνθεί η έλευση φοιτητών στην Καστοριά χωρίς μεγάλο κόστος διαβίβωσης. Είναι εξοργιστικά όλα αυτά, κύριε Νατσούλη. Θα χτίσουν εστίες για φοιτητές που δεν θα υπάρχουν. Θα αφήσουν έξω το 1/3 των εισακτέων, στο δικό μας πανεπιστήμιο τα 2/3, για να δημιουργήσουν πελατεία για τα κολέγια, γιατί οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι, θέλουν την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αρχίζουν, θα κάνουν λέει εστίες, θα κάνουν σύντηση, ας κόψουμε τους εισακταίους από τα μεγάλα πανεπιστήμια να έρθουν εδώ, ας δηλώνουν τα δικά μας παιδιά εδώ, τα δικά μας πανεπιστήμια, και να κάνουμε και μια καμπάνια στην υπόλοιπη Ελλάδα να μην τα δηλώνουν, για να περνάνε τα δικά μας. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι σοβαρός σχεδιασμός αυτός μιας κυβέρνησης που δίνει βαρύτητα στην πανεπιστημιακή μόρφωση? Είναι ένας σχεδιασμός που απομακρύνει τα παιδιά από το πανεπιστήμιο, που απομακρύνει τα παιδιά από το όνειρό τους και σε τελική ανάλυση τα απομακρύνει και από το λύκειο. Γιατί όταν δεν θα μπορούν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και δεν θα έχουν καμία τέτοια δυνατότητα, παρά πολύ περιορισμένη, αυτό είναι πλήρης απαξίωση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης σε μια εποχή που είναι απαραίτητη. Πάντως το νομοσχέδιο έρχεται και στην Ολομέλεια, φαντάζομαι ότι θα ψηφιστεί. Δεν ξέρω με τι τροποποίηση, με τι αλλαγές, πότε έρχεται στην Ολομέλεια? Με τι αλλαγές, τώρα την επόμενη εβδομάδα, δεν νομίζω να προλαβαίνουν Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα θα έρθει. Με τι αλλαγές θα έρθει? Εδώ υπήρξε απόφαση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, η οποία στάλθηκε στην Υπουργό από 21 Ιανουαρίου, ότι πολλές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου είναι ενάντια στην αρχή των προσωπικών δεδομένων και δεν λήφθηκαν υπόψη. Και όταν σηκώσαμε εμείς το θέμα, άρχισε τώρα στην Επιτροπή να δούμε και να κάνουμε. Οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι. Διάλυση των πανεπιστημίων, κυρίως των περιφερειακών, για να πηγαίνουν στα κολέγια οι φοιτητές που μένουν εκτός. Μάλιστα. Και να πληρώνουν μόνο όσοι έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν, να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, γιατί το ισοτίμησε το πτυχίο των τριετών κολεγίων με τα πενταετή πτυχία των πανεπιστημίων μας. Ειδικά για την δική μας περιοχή είναι καταστροφικό, είναι χειρότερο και από το σχέδιο Αθηνά που
που είχε καταργήσει την αρχιτεκτονική σχολή και είχε σταματήσει το τμήμα διεθνούς εμπορίου. Λογικά, κυρία Τελιγιορίδη, θα σας ευχαριστούμε και την άλλη εβδομάδα όταν θα συζητείτε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα το δούμε στο τέλος την ψήφισή του. Σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, είναι ένα κοινικό νομοσχέδιο το οποίο πλήττει και την μόρφωση και την γνώση, αλλά έχει και τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για την περιοχή μας. Το νομοσχέδιο αυτό πραγματικά έχει τραγικά αποτελέσματα για την περιοχή. Τελειώνει και διαλύει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Και τώρα ότι θα το αναβαθμίσουν επειδή θα κάνουν εστίες, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αστεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και την άλλη εβδομάδα λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν... centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.